Μικρές αποδράσεις στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, γεια σου Ελένη μου. Πολύ ωραία απόδραση να σου πω, η καλύτερη του φετινού χειμώνα στην πόλη σας. Γιατί έχει τον τέλειο καιρό, καλύτερο και από την Αθήνα. Το κορίτσι σου δεν σε ακολουθείς αυτά τα... Δεν θέλω να την ταλαιπωρώ. Κοίταξε να δεις, γιατί είναι, εμένα, αυτά τα επαγγελματικά ταξίδια είναι σύντομα και έχουν αρκετό τρέξιμο, οπότε σκέφτομαι τι να την ταλαιπωρώ, τι ρωτάω, θέλεις να έρθεις αγάπη μου, μου λέει όχι, ας κάτσω, εντάξει. Δεν είναι λόγος για να ζηλέψεις αυτός τώρα, άμα βλέπεις κάποιον να θαυμάζει τον σύντροφό σου, ζηλεύεις μόνο όμως το προκαλεί, αφήνει να το, και το προκαλεί ο ίδιος. Εγώ φροντίζω να μην το κάνω αυτό το πράγμα, όσο τουλάχιστον μπορώ, γιατί δεν θα ήθελα να μου το κάνουν και πράγματα που δεν θέλω να μου κάνουν, δεν θέλω να τα κάνω κι εγώ στον άλλον. Δεν ζηλεύει, δεν μου έχει δείξει κάτι. Και τώρα εδώ είχα μέσα τη, αν υπάρχει κάποια υγιής ζήλια, εντάξει, και εγώ άντρες, είμαι και εγώ το έχω αυτό το κουσούρι. Να σου πω την αλήθεια. Δεν ζηλεύει, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία γυναίκα. Κοίταξε να δεις, αν βάλω τον εαυτό μου μέσα στα χρόνια, το έχω βελτιώσει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Και δεν παίζει ρόλο μόνο ο ερωτικός σύντροφος, παίζει ρόλο και πώς εσύ εξελίσσεσαι μέσα σαν άνθρωπος. Όταν ήμουν πολύ μικρός και έφηβος, ζήλευα τα πάντα. Ήμουν πολύ ζηλιάρης. Αλλά αυτό δεν μου έκανε καλό εμένα. Και προσπαθούσα σιγά σιγά να το βελτιώσω. Όταν αποφάσισες να παντρευτείς, σκέφτηκες κάποια στιγμή ότι αυτό μπορεί, ας πούμε, στις θαυμάστριές σου ή στον κόσμο που παρακολουθεί τη ζωή σου και την πορεία σου γενικότερα, να είναι, ξέρεις, και λίγο αρνητικό. Καταλαβαίνεις, θέλω να πω. Κοίταξε να δεις. Θα σου πω το εξής. Εγώ είχα γνωρίσει τη γυναίκα μου πρωτού ασχοληθώ τόσο έντονα με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οπότε και να αποκτήσω κάποια είδους, ένα είδος αναγνωρισιμότητας, τουλάχιστον αυτό που έχω τώρα. Την απόφασή μου ότι θα γίνει η γυναίκα της ζωής μου, το είχα πάρει πρωτού λοιπόν. Συμμετάσχω με όλα αυτά, οπότε αν έπαιρνα το λόγο μου πίσω, θα ήταν ανέτοιμο αρχικά προς εμένα. Αυτό δεν το επέτρεψα να γίνει στον εαυτό μου, δεν με ενδιαφέρει ποτέ αν θα δυσαρεστήσω τρίτους, προκειμένου να είμαι εγώ ευτυχισμένος και η γυναίκα μου, οπότε δεν το σκέφτηκα καθόλου. Δεν νομίζω να υπάρχει μια παντρεύει ζευγάρι που να μην θέλει κάποια στιγμή να αποκτήσει δικά του παιδιά, να μεγαλώσει την οικογένειά του και δεν έχω, ξέρεις, μην με ρωτήσει ένα-δύο, δεν με νοιάζει, όσα φέρει ο Θεός. Μακάρι, να είμαστε καλά, υγιείς. Έτοιμος πατέρας δεν πρόκειται να γίνω ποτέ, αλλά απλά προετοιμάζουμε. Δεν μπορώ να πω ότι θα είμαι ποτέ έτοιμος. Κανένας άντρας δεν είναι έτοιμος και νομίζω και γυναίκα. Απλά θέλεις μια καλή προετοιμασία. Θέλεις να έχεις μια υγιή σχέση με τον σύντροφό σου. Να είσαι λίγο συνειδητοποιημένος, να αφήσεις πίσω τα δικά σου πράγματα και να βάλεις προτεραιότητα σε νέα πρόσωπα. Είναι τέτοιοι οι καιροί που ζούμε, που δεν έχουμε την πολυτέλεια να ασχολούμαστε με ρομαντικά με αυτό που μόνο αγαπάμε και μας αρέσει να κάνουμε στη ζωή μας. Αναγκαζόμαστε να κάνουμε και άλλα πράγματα. Ποιο είναι αυτό που εσύ αγαπάς και ενδεχομένως ιδανικά θα ήθελες να κάνεις μόνο αυτό στη ζωή σου, επαγγελματικά? Εντάξει, το όνειρό μου όταν ήμουν μικρός ήταν να γίνω ποδοσφαιριστής τώρα, εντάξει. Παίζω ποδόσφαιρο όμως ακόμα, αυτά απλά δεν μου δίνει τα προς το ζήν το ποδόσφαιρο. Φροντίζω να κάνω πράγματα που αγαπώ, έστω και αν δεν μου δίνουν χρήματα. Και η τηλεόραση που μου αρέσει πάρα πολύ και το επάγγελμα του ηθοποιού δεν μου έχει δώσει χρήματα, να σου πω την αλήθεια. Παρόλο που συμμετείχα σε μια πολύ επιτυχημένη σειρά, δεν έχω πάρει λεφτά από αυτήν. Και άλλες εμφανίσεις που έχω κάνει σε άλλα σύριαλ πάλι ως guest ήταν, οπότε μου αρέσει πολύ το επάγγελμα του ηθοποιού και αυτό με έχει αφήσει απλήρωτο για πάνω από 1,5 χρόνο. Τι θα γίνει με τους βασιλιάδες, ακούσατε τίποτα? Γιατί διαβάζουμε, γράφονται πολλά, λέγονται ακόμα περισσότερα. Το αποτέλεσμα όμως είναι το ίδιο. Το ίδιο είναι και φοβάμαι ότι θα παραμείνει το ίδιο. Δυστυχώς, ενώ δεν υπάρχει καμία πλευρά που να ήταν δυσαρεστημένη με αυτό το σύριαλ, είτε από το ίδιο το κανάλι, είτε από την παραγωγή, είτε από εμάς τους ηθοποιούς, τους τεχνικούς και πολύ περισσότερο από τους τηλεθεατές, ενώ ήταν όλοι ευχαριστημένοι, παρ' όλα αυτά η σειρά έχει σταματήσει. Δεν ξέρω, είναι θέμα καθαρά καναλιού και παραγωγής. Τώρα μπορεί να έχει γίνει και των ηθοποιών, γιατί μετά από τόσο καιρό και αυτοί ίσως να έχουν εκνευριστεί, να έχουν κάνει λίγο πίσω. Αλλά είναι και τόσες λίγες οι δουλειές που γίνονται πλέον στην ελληνική τηλεόραση που αν πηγαίναν όλα καλά και παίρναν την απόφαση αυτοί που ευθύνονται για την παραγωγή μια σειρά να ξαναξεκινήσουν, δεν νομίζω να έβρισκε κόκκινο φως από τους ηθοποιούς. Σε τρόμαξε καθόλου, έτσι, η απότομη αναγνωρισιμότητα που πήρες? Γιατί ξαφνικά έπαιζες ένα σύριαλ το οποίο ήταν τρελά πετυχημένο. Ξαφνικά σε γνωρίσαμε και αρχίσαμε να σε βλέπουμε να κάνεις δουλειές, να είσαι σε φωτογραφίες, σε περιοδικά. Σε τρόμαξε λίγο στην αρχή ή το περίμενες?
Όχι, δεν με τρόμαξε. Ήξερα ότι θα έχει, ότι αποκτήσει μια δημοσιότητα το πρόσωπό μου θέλοντας και εμείς. Βέβαια δεν φανταζόμουν να δώσει μεγάλη εμβέλεια, αν και μας το εξηγούσαν μέσα από το social η παραγωγή μας. Εντάξει, δεν με τρόμαξε. Τι να σε τρομάξει τώρα, το ότι ωραία, θα σε ξέρει και μπορεί να σε γνωρίζει και ο ταμείος στο σούπερ μάρκετ. Μπορεί τα παιδάκια να λεωσκουντάνε τη μαμά του σαν ο τάδε ή η τάδε. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι άσχημο. Αυτό είναι μπορεί να ξέρουν και για τη ζωή σου. Αυτό δεν είναι λίγο περίεργο? Κοίταξε να δεις. Μπορεί να μην είναι ευχάριστο για όλους τους ανθρώπους. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι, εγώ όπως ξέρω φίλοι μου, που μου λένε εγώ δεν θα μπορούσα να... δεν θα μου άρεσε αυτό το πράγμα. Σεβαστό. Εγώ δεν θα σου πω ότι μου αρέσει, ούτε ότι δεν μου αρέσει. Έχω το συνείδησα πλέον αυτό το πράγμα. Εντάξει.